πιο κοντά. Η Χερσόνησος λοιπόν είναι ένας τόπος πρικισμένος πραγματικά. Όταν πέσανε πέρα οι Γερμανοί, ήμουν μικρό παιδάκι. Τότε οι κάτοικοι έφυγαν από την παραλία και ίδρυσαν τη Χερσόνησο. Είμαστε περήφανοι γιατί οι προγόνοι μας πήραν σωστές αποφάσεις τότε για εμάς. Γιαγιάδες που μεγάλωσαν τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους με πολύ όμορφα παραμύθια εδώ. Είναι ένας παλιός ναός, ο οποίος ανηγέρθη το έτος 1848. Κάναμε τη βόλτα του χωριού και έτσι ουσιαστικά η συνταγή ήρθε από μόνη της. Και δούλευα στο μαγαζί του πατέρα μου το χαρκιδιό. Εφούσκανε το νερό και την έβγανα πάνω και μια στιγμή την πηγαίνει στον πάτο. Οι αλήκοι τότε, ας πούμε παραδείγματος χάρη σε μια παραγωγή έπαιρνε 1 εκατομμύριο, ο Δημήτρης δεν μπορούσε να περάσει τα 300.000. Έλα κοντά με την Αναστασία Μπιτζηλαίου. Κάθε Κυριακή στις 6:10 στην Κρήτη TV. Κρήτη TV να δεις. Το τραγούδι σου.